καιρός βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη, αφού από μέρες οι προβλέψεις μιλούσαν για βροχοπτώσεις. Οπότε, τόσο οι ομάδες όσο και οι θεατές έχουν έρθει προετοιμασμένοι. Ίσως να χρειαστούν μερικά λεπτά παραπάνω για να αρχίσει το μάτς, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα γίνει κανονικά. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Τέλος τα ψέματα. Ντανίλο θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Λουίς Κάρλος. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Η μπάλα στον άξονα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Ντανίλο γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Πάει να βρει κάποιον σε θέση φόρμη αυτή τη στιγμή. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν τον αντίπαλο τον ατοφύλακα. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε φάουλ. Η άμυνα ελέγχει την κατάσταση εδώ. Θα την επιστρέψει με τη μία. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Πάει παράλληλα με το τέρμα. Βινίσιους. Κάνει μία υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Ντανίλο. Με αυτή την παλιά θα σουτάρει για το. Μπαίνει στη φάση μετά την έκρηξη. Το έβαλε. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα τον κίπερ και η ομάδα του το πλήρωσε ακριβά αυτό. Μπράβο στο σκόρε. Αντέδρασε τόσο γρήγορα μετά την αναπήδηση της μπάλας που κανείς δεν μπόρεσε να εμποδίσει τον γκολ. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν, να βάλουν και ένα. Πλάγιο. Βάγκνερ. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπέθυνο.
Βαρέλα. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατ'Βάγνερ. Απομακρύνει με υπερένταση. Τόσο σε ο τερματοφύλακας. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Προσπαθήσει με το κεφάλι. Όχι, δεν τα κατάφερε τελικά. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Δεν άντεξε τελικά. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Βάγνερ. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0, μόνο ασφαλές σκορ που μπορεί να δει. Έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, προηγήθηκαν και οι οπαδοί τους χαίρονται με την απόδοση της ομάδας. Θα προσπαθήσουν στο δεύτερο μέρος να κρατήσουν την ίδια ένταση στο παιχνίδι τους. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Και να είμαστε πάλι εδώ. Το δεύτερο μέρος άρχισε. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Βινίσιους. Βαρέλα. Σουτάρι. Υποδειγματική επέμβαση. Ω, το πιέσε. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Εκεί, στη μεγάλη περιοχή, βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την μπάλα. Καλή κεφαλιά. Ωραία ενέργεια, αλλά δεν αρκεί για να μην κόλλει. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Βινίσιους. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Υπέροχη προσπάθεια. Σαν να συγκρούονται με τείχο είναι. Κάνει προσπάθεια. Αυτά είναι ρεφλέξ. Φοβερή απόκρουση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Δεν έχει άλλη επιλογή τώρα. Πρέπει να κρατήσει μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Καταφέρνει να πάρει φάουλ σε αυτή τη φάση. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Δυνατή η επέμβαση, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρει. Και καλές προποθέσεις.
Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Μπορούμε να ακούσουμε τη δυσφορία στην κερκίδα για αυτή τη φάση. Ντανίλο. Βαρέλα. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Και γίνεται ξανά δικιά του. Αυτό ήταν. Τέλος του αγώνα. Με στενά περιθώρια ξεπέρασαν την προετοιμασία. Το οφείλουν στην άμυνά του, η οποία ήταν καταπληκτική. Δεν ήταν ωραίο, αλλά τα κατάφεραν. Αυτό μετράει τελικά. Και φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας μετάδοσης. Το μόνο που μένει είναι να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας. Πλέον δεν έχουμε άλλο χρόνο εδώ. Να είσαι καλά, Χριστό.